Η βία συνεχίζεται και η αριθμητική αποτύπωσή της σοκάρει. Από τις 370 υποθέσεις το 2023 στο Ηράκλειο, μέσα στο πρώτο δεκάμηνο του 2024, οι υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας έφτασαν τις 535. Συνολικά στην Κρήτη καταγράφηκαν 1.237 βίαια περιστατικά, ενώ στην Ελλάδα ο ρυθμός αυτός έφτασε τα 18.427. Το 80% αυτών ήταν γυναίκες θύματα ανδρών, μέσα στο κατά τα άλλα ασφαλές οικογενειακό πλαίσιο. Παρουσιάζεται αυξημένος αριθμός καταγγελιών, όμως ο αυξημένος αυτός αριθμός καταγγελιών δεν σημαίνει αυξημένο αριθμό περιστατικών. Μετά την ίδρυση των γραφείων αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας, που πλέον αριθμούν 63 σε όλη την Ελλάδα, εδώ στην Κρήτη έχουμε ένα σε κάθε πόλη, τα θύματα φαίνεται να μας εμπιστεύονται περισσότερο και να προσέρχονται με μεγαλύτερη ευχέρεια να καταγγέλουν όσα βιώνουν. Στο Ηράκλειο, μέσα στο 2024 και πιο συγκεκριμένα από τον Ιούνιο, δόθηκαν συνολικά 105 panic button, τα 98 σε γυναίκες θύματα και τα υπόλοιπα 7 σε άνδρες. Μάλιστα, σε 13 περιπτώσεις από αυτές, το κουμπί πανικού ήχησε και σε αντίστοιχο αριθμό ατόμων που βρέθηκαν σε κίνδυνο, η παρέμβαση των αρχών κατέστη καθοριστική. Καθημερινά δίνουμε εξαιρετικά δύσκολο αγώνα. Πέρα από τη σύλληψη του δράστη και την παραπομπή του στη δικαιοσύνη, ενημερώνουμε το θύμα για τα δικαιώματά του, για τις δομές φιλοξενίας και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης. Ενώ κάθε αξιωματικός υπηρεσίας που χειρίζεται ένα περιστατικό κάνει το λεγόμενο follow-up στα θύματά του. Δηλαδή, παρακολουθεί την υπόθεση από κοντά, έτσι ώστε να αποτρέψουμε κάποια υποτροπή του αδικήματος ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του ίδιου θύματος. Ότι η βία δεν είναι περισσότερη, αλλά σίγουρα έχει φτάσει η ώρα που τα στόματα ανοίγουν, είπαν σήμερα οι συμμετέχοντες στην εκκίνηση των 16 ημερών δράσεων που ξεκίνησαν από την περιφέρεια Κρήτης με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη βία, αλλά και την ενθάρρυνση των θυμάτων να μην την υπομένουν. Όλοι εμείς μπορούμε να τις ενδυναμώσουμε, να ενώσουμε τις φωνές μας μαζί τους και να τους πούμε να μιλήσουν, να τολμήσουν να μιλήσουν και να πούν το πρόβλημά τους. Και υπάρχει ένα πλαίσιο προστασίας που μπορεί να τις προστατεύσει. Με την 25η Νοεμβρίου να έχει αναγνωριστεί ως Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, το μήνυμα που εστάλει ήταν σαφές και πάντως προς κάθε κατεύθυνση, αφού αναφορά έγινε και στη δευτερογενή κακοποίηση που βιώνουν τα θύματα. Την κακοποίηση από το ίδιο το σύστημα, όταν αυτό δεν περιλαμβάνει γρήγορες διαδικασίες και οδηγεί συχνά τα θύματα να μετανιώνουν ή ακόμη να κάνουν και πίσω. Φτάνει στο σημείο της δευτερογενούς τραυματοποίησης. Αυτό που το σύστημα πολλές φορές, επειδή οι διαδικασίες πολλές φορές είναι αρκετά επιφορτιστικές, αρκετές φορές βλέπουμε επαναλήψεις, βλέπουμε ανθρώπους όπου κάνουν ανάκληση. Η ανάκληση των πραγμάτων που μια γυναίκα υφίστανται είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά σύνηθες.